Κοίτα. Κοίτα τι σου φέρα. Μα γιατί είσαι σκεφτικός. Δες τι όμορφα που είναι όλα εδώ γύρω. Πολύ μ' άρεσε η σκέψη σου να με πάρεις κοντά σου. Εδώ. Μα εσύ κάτι έχεις. Δεν είσαι χαρούμενος. Πάλι η δουλειά σου. Σίγουρα. Θέλω να περπατήσω. Σου φέρα κι άλλα λουλούδια. Σταμάτα να μαζεύεις λουλούδια. Μα τι έχεις, Ανδρέα. Σου έκανα τίποτα. Μπορώ να κάνω κάτι για σένα. Ναι. Να με κάνεις να βρω το κέφι να τα μαζέψω μόνος μου. Μπορείς? Πολύ ωραίο το σπίτι σου, μπράβο. Δικό σου γούστο, ε. Φαίνεται. Το καφεδάκι σας και νικέτη. Α, ευχαριστώ. Ελπίζω να το πέτυχα μέτριο. Θα δω. Μια κουταλιά ζάχαρη, μια κουταλιά καφέ, έτσι δεν μου πέτυχα. Για να δούμε. Ό,τι πρέπει. Ωραία. Στην υγειά σου. Ευχαριστώ επίσης. Λοιπόν, αυτός είναι ο νεαρός μας. Ναι. Ο κύριος Ηρακλής, καλά. Καλά, μια χαρά. Στη δουλειά του. Ο κύριος Ανδρέας, καλά. Πώς, καλά. Έχει πάει κυνήγι. Θα σου φέρει κανένα λαγό, δηλαδή, ε. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα η εποχή τους. Πού να ξέρω από αυτά. Του μίλησες για τον ανιψιό μας, ε? Ναι, πώς. Τι είπε? Είναι σύμφωνος. Ρώτησε μονάχα πώς θα είναι τα δίδακτα. Να σου πω, Μυρτώ μου. Επιστήμονα θέλουν να τον κάνουν. Βέβαια, πλούσιοι δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά... Δεν νομίζω ότι θα τα χαλάσετε σε αυτό. Πες του να μην ανησυχεί. Για να τον ρωτήσεις και κάτι, ε. Να δούμε και τι ξέρει. Ναι. Τι, βεβαίως. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Théodoris. Καλά, ε. Alors, quel âge avez-vous? 17. Μάλιστα, κύριε. Πόσο θα μείνετε? Σήμερα. Ίσως και αύριο. Δεν ξέρω ακόμα.
Εδώ θα μείνεις εσύ. Να και το κλείδι σου. Δηλαδή, εσύ πού θα μείνεις? Στο 11. Στο βάθος του διαδρόμου. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν θα μείνουμε μαζί? Όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να κοιμηθούμε μαζί. Τότε γιατί μου ζήτησες να έρθω μαζί σου? Για να έχω παρέα. Κάποιον να μιλήσω. Δεν μίλησες και πολύ. Έχεις δίκιο. Δεν συνηθίζω να μιλάω. Ούτε να γελάω. Έκανα λάθος που σου είπα να έρθεις μαζί μου. Θες να φύγεις? Μπορεί να βρεθεί κανένα ταξί. Είσαι παράξενος άνθρωπος, Ανδρέα. Στο καλό να πας τώρα. Ναι, κοριτσάκι μου, είστε να κουριέσαι. Και κοίταξε, μη στεναχωριέσαι για το γιο σου. Να δεις που θα γίνει γρήγορα καλά. Ναι, παιδάκι μου, είναι και για ποιον να έχετε. Και όταν με το καλό πας πίσω στο νησί, σε παρακαλώ πολύ να μου φιλήσεις πολύ, πολύ τους θείους μου, ε. Ευχαριστώ πολύ. Μη μου το ξεχάσεις, ε. Όχι, την ευχή μου να έχεις, κορίτσι. Ευχαριστώ και καλή μου. Ευχαριστώ. Στο καλό. Και μην ξεχάσεις τους θείους μου, ε. Όχι, όχι, κορίτσι. Γεια σου. Γεια. Αγαπημένο μας παιδί, και την καιρά καλή, την παλιά μας υπηρέτρια, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, που έρχεται στην πρωτεύουσα γιατί έχει γιο στρατιώτη εγχειρισμένο στο νοσοκομείο. Σου στέλνουμε τα λεφτά που μας εζήτησες. Οι 10.000 είναι για τη δουλειά του Ανδρέα. Οι άλλες 5.000 για δικό σου χατζηλίκι. Να μην το πεις σε κανένα. Να κάνεις τα έξοδα που σου χρειάζονται και να μην πέφτεις όλη την ώρα βάρος στον άντρα σου. Πατριώτες που σε είδανε, μας είπανε πως είσαι πολύ αδυνατισμένη. Μήπως δεν περνάς καλά? Γράψε μας να ξέρουμε. Δεν περνάς καλά με τον Ανδρέα? Να μας το γράψεις. Να μας τα γράψεις όλα, γιατί πάμε να σκάσουμε από τη στενοχώρια.
Και τώρα, γλυκιά μου, σου λέω καληνύχτα. Θυμάσαι πόσο φοβόμουν τη μοναξιά. Ιδιαίτερα τις νύχτες. Μπορεί να σου φανεί αστείο, μα κοντεύω πια να συνηθίσω να μένω μόνη μου. Θα σκέφτομαι εσένα, ευτυχούλα μου. Και θα μου κρατάς συντροφιά. Κοιμήθηκες καλά? Πολύ καλά, εσύ? Έτσι κι έτσι. Γιατί έτσι κι έτσι? Βρέθηκες και στο περιβάλλον που γεννήθηκες, στα κατσικοτόπια, και μου λες πως δεν κοιμήθηκες καλά. Ίσως γι' αυτό να κακοκοιμήθηκα. Τέλειον, Ανδρέα. Φεύγει ένα ταξί για την Αθήνα. Θέλω να με γυρίσεις πίσω. Και ύστερα από αυτό δεν θέλω ούτε να σε ξανακούσω ούτε να σε ξαναδώ. Αρχίζεις να μ' αρέσεις έτσι που κάνεις. Πολύ αργά. Στα σφρώσω. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει η συντροφιά σου. Γι' αυτό συζήτησε να έρθει μαζί μου. Δεν σκέφτηκα να κάνω και δεσμό μαζί σου. Εγώ ξέρεις. Ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Μου είσαι όλος αδιάφορος. Γιατί δεν το ρωτάς που πηγαίνει? Δεν σου κακοφαίνεται? Αστειεύεσαι. Δεν το ρωτάω γιατί θα θυμώσει. Κλείπτε. Κλείπτε, δεν θα μου πει κιόλα. Εμένα χρειαζόταν αυτός. Εμένα ήθελε. Ο Ηρακλής, έχω την απέτηση να μου τα λέει όλα. Πού πηγαίνει, τι κάνει, όλα. Εμένα δεν με νοιάζει. Φτάνει να μην τον βλέπω κακόκεφο. Και όπου θέλεις πηγαίνει. Με συμπαθάς, μα μου φαίνεται πως δεν τον αγαπάς. Για να μην σε νοιάζει τι κάνει, αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Είσαι, τον αγαπώ. Μα μη βάζεις τώρα τον Ηρακλή με τον Ανδρέα. Δεν είναι το ίδιο. Ο Ανδρέας από μικρός, από μωρό, ήπια το φαρμάκι της ζωής του. Εγώ που ξέρω τη ζωή του, του δίνω τα δίκια. Σκλαβωμένος πριν παντρευτεί. Σκλαβωμένος και παντρεμένος. Πάει τούτο. Κοιμήθηκε και καλά. Ένα... Δεν μου πάει να το πω βαρύ λόγο. Να τον κακοκαρδίσω. Ακριβώς επειδή τον αγαπώ. Με τη ζωή που πέρασε ο καημένος. Το βλέπω πως έχει αλατώματα, νομίζω δεν το βλέπω. Αλλά, του τα συγχωρώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι βασανισμένη ζωή περάσανε και βασανισμένη ζωή περνάνε. Αυτός δεν είναι λόγος να βασανίζουν για τους άλλους. Ίσα-ίσα, όποιος βασανιστεί στη ζωή του, αυτός ξέρει από δικού του και είναι πιο μαλακός στους άλλους. Δεν μπορώ να πω ότι με βασανίζει κιόλα. Δεν είδα βέβαια πολλές χαρές από τον γάμο, μα... Αυτό που τα λέμε τώρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και για λύπηση. Εμένα μου φαίνεται πως κάτι άλλο δεν πάει καλά μεταξύ σας. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν ξέρω. Η θεία μου η Λένη μου έλεγε όταν ήμουν παιδί. Όταν δεν θέλει ο ένας, δε μαλώνουν οι δυο. Σωστά. Αυτό το βρίσκω πια κουτό. Και μεγάλο ψέμα. Όταν δεν θέλουν οι δυο να μαλώνουν, δεν θα μαλώνουν. Έτσι έπρεπε να το λένε. Θέμα. Αχ, κακομοίρα η θιά μου. Φαίνεται πως μου έλεγε πολλά πράγματα που δεν είναι έτσι. Έμεινε χείρα, βλέπεις, στους 6 μήνες. Δεν πρόλαβε να σπουδάσει το γάμο για καλά. Ο Ανδρέας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καυγά. Λες και βρίσκει ευχαρίστηση στην κρίνια. Την έχει συνηθίσει. Μπορεί ας μην έβρισκε εσένα. Ας του πέφτε καμιά άλλη και τα λέγαμε. Εγώ τον δικό μου τον έβαλα από την αρχή σε πειθαρχία. Ό,τι πω εγώ, αυτό γίνεται.
Ναι. Έχεις φάει? Όχι. Ετοιμάσαι να φάω κάτι. Αχ, μωρέ, Ανδρέα μου. Δεν σε περίμενα σήμερα. Και δεν μαγείρεψα. Αλλά δεν πειράζει. Κάτι θα βρούμε, θα βρεθούμε. Αγόρασε χθες από το μπακάλι ένα ωραίο κασεράκι. Καλά, τι έγινε? Δεν πέρασες καλά? Καλά πέρασα. Από χτες. Ξέρεις, δεν πίνωσα το μεσημέρι και δεν την έφαγα. Βρήκα κάτι ωραία λαχανικά στο μανάβι και έκανα μια σουπίτσα όπως την έκανε η Θεία Λένη. Μόνο που θα κακοφάσουμε, ωραία, Ανδρέα μου. Ήρθαν, Ανδρέα μου, τα λεφτά. Μα μόνο 10.000. Τόσα μου χρειάζεται. Όχι, 15. Τι όσα μου χρειάζεται, θα ζήταγα. Σε ποια κοινωνία ζω? Δηλαδή, τις άλλες 5 μπορώ και να πάω να πληρώσω. Τις άλλες 5. Τι έπαθες, Μυρτώ, σου στρίψε? Μου στρίψε, Ανδρέα μου. Δεν θα ήμουν τόσο χαρούμενη. Κάτι καλύτερο μου τύχε. Τι, κανένα λαχείο? Για να μάντρεψε. Έλα, έλα, πάρα με. Αύριο, Ανδρέα μου, θα ξοφλήσουμε όλα μας τα χρέη. Και το μπακάλι και το μανάδι και το γαλατάκι. Με τι λεφτά? Μου στείλανε και εμένα η θείη μου 5.000, χαρτζηλίκη, για να κάνω φορέματα. Μα εγώ έχω καλύτερα να ξεχρεώσουμε. Έχουμε κι άλλες ανάγκες. Χειμώνας μπαίνει. Θέλω να γυρίσω και το παλτό μου. Εσύ όμως θες να κάνεις το κεφαλιού σου. Πόσα θέλει να γυριστεί το παλτό σου, Ανδρέα? 300-400. Τι σε νοιάζει? Έχω και για το παλτό σου. Μου περισσέψανε. Είσαι ευχαριστημένος τώρα, Ανδρέα μου? Μόνο που δεν έφαγες καλά, μωρέ, Ανδρέα. Ξέρεις, στεναχωριέμαι έτσι όταν δεν σου έχω καλό φαΐ. Δεν μου λες? Τι θες να σου μαγειρέψω για αύριο? Ω, καημένη. Με ρωτάς για κάτι που εγώ αυτή την ώρα ιδιάζω. Ό,τι απόφαγα, μπορώ να ξανασκεφτώ για φαΐ. Πώς σου αρέσει να μου χαλάς τη διάθεση. Λες και το κάνεις επίτηδες και με νευριάζεις.